ξεκινάμε επί του 8. Ο εξορθολογισμός στα κίνητα. Να σταματήσει εκείνο το χάος και το πολύ. Φτάσαμε στο μηδενισμό. Όταν εγώ προσωπικά επί 45 λεπτά μίλαγα στην Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, σε αυτό το θέμα, συμφωνήσανε όλα τα κόμματα του Β' Αθερινού Τμήματος της Βουλής σε όλες τις τοποθετήσεις. Όταν είναι τη στιγμή μετά από 10 μέρες να πάνε να ψηφίσουν, είχε φύγει το Β' Τμήμα και πήγε το Γ' να ψηφίσει το σχετικό νόμο, όλοι πήρανε τη γραμμή από το κόμμα και ξεχάσανε τα ενθουσιώδη λόγια και την αφομοίωση των όσων είχαμε πει ότι έπρεπε να εξορθολογήσουν τα κίνητα και όχι να τα διαλύσουμε με δύο εξορουμένου και του τότε Υπουργού Πολιτισμού και του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού και ψηφίσανε κατά τη γραμμή του κόμματος. Εμορραγεί ο ελληνικός αθλητισμός, κύριε Γενικέ. Χάνουμε σωριδών τα παιδιά. Σε λίγο δεν θα έχουμε παιδιά στον αθλητισμό. Και θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή. Με υπομονή. Αυτή τη στιγμή, και θέλω να στείλω έτσι τα δημόσια συλληπιτήριά μου σε αυτό το παιδί που πέρασε αυτό το τραγικό γεγονός, το Πάγιο της Αμπιλίδη, το Πρωταθλητή Ευρώπης, αν ναι, στον Πολύβη. Ότι αυτό το παιδί, πέρα από αυτό που τον έπληξε, ξέρετε τι συζητούσε πριν ακόμη γίνει το γεγονός. Να σταματήσει ένα χρόνο και δεν ξέρω πόσο να μαζευτεί να διαβάσει για να μπει στο Πανεπιστήμιο. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης.